σε ένα μικρό σύγγραμμα του Ρώσου επισκόπου Νοβογορόδ Ινοκεντίου, της επαρχίας Νοβογορόδ. Αυτός ο Ινοκέντιος, το έχω μαζί μου το βιβλιαράκι αυτό, κάποιος κύριος από εσάς προμερικών ετών μου το έδωσε, το έγραψε ευθύς μετά την Ρωσική Επανάσταση και το μετέφρασε ένας δικός μας αρχιμανδρίτης, ο Σοφρόνιος Δούκας, που ήταν στην εφημέρεια στο Κίσνοβο της Ρουμανίας. Υπόθηκε στην Ελλάδα το 1935 και γράφει, αγαπητοί μου, τα εξής. Βέβαια προσπαθεί να ερμηνεύσει μερικά σημεία της Αποκαλύψεως, όχι ολόκληρη της Αποκάλυψης, μόνο μερικά σημεία, και θέλει να δείξει την πραγμάτωση των όσων το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει ως προς τα τελεσιουργούμενα εις την εποχή μας και στον αιώνα μας, με τον διωγμό της Εκκλησίας του Χριστού από εκείνα τα οποία ως αντίθετες δυνάμεις υπάρχουν. Όχι, κάτι περισσότερο. Μια σχέση ανάμεσα στο κόκκινο θηρίο και την πόρνη που υπέβει το κόκκινο θηρίο. Και ποια μπορεί να είναι αυτή η πόρνη η οποία υπέβει το κόκκινο θηρίο? Αλλά ακούσατε καλύτερα να σας διαβάσω και θα εκπλαγείτε. Σημειώνει λοιπόν στην 96 σελίδα. Τι παριστά αυτή αυτή η καλοπισμένη γυνή? Τούτο δεν είναι όφης, δεν είναι θηρίων, ουδέν κοινωνέχων με ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι οργάνωσης η οποία δεν έχει ουδέν κοινών με τον χριστιανισμό, αλλά είναι άνθρωπος, και ο οποίος μάλιστα άνθρωπος, πολυτελής γυνή, εστολισμένη με πολυτελή στολή και με πολύτιμα κοσμήματα. Η γυνή αυτή σημαίνει χριστιανική οργάνωση, αλουχή γυμνή, άσχημον και παραμορφωμένη, όχι αιρετική εν γέννη, όχι προτεσταντική, αλλά των αντίων, ενδεδειμένη με πολυτελή ενδυμασία, έχουσαν ειδικούς θεσμούς, περίφημων λατρείων και τύπους. Ναι, αυτή είναι η ζώσα εκκλησία, η πόρνη. Ναι, ναι, η ζώσα εκκλησία. Τι αυτή οργάνωση ανεφάνει εσχάτως εν Ρωσία επί της κυριαρχίας εκεί του Ερυθρού Δράκοντος. Τι είναι αυτή η ζώσα εκκλησία? Είναι η ένωση του χριστιανισμού μετά του κοκκίνου αθεϊσμού. Ένωση. Δυστυχώς, οι θεωρούντες εαυτούς αντιπροσώπους του χριστιανισμού, λειτουργούς του Θεού, κληρικοί, εγένοντο υπηρέτη του σατανά, καθών χρόνων προσποιητός παραμένουσι λειτουργή του Θεού. Πράγματι, εδώ έχει τι να θαυμάσει. Η ζώσα εκκλησία εσχηματίστη ως εξής. Όταν οι άθεοι σοσιαλιστές εν Ρωσία εκήρυξαν πόλεμον κατά του Θεού και ήρχισαν να κλείουν τα μοναστήρια τας εκκλησίας, ήρχισαν να διώκουν, να βασανίζουν και να πυροβολούν επισκόπους και ιερείς άνευ διακρίσεως δόγματος, τότε οι ιερίστηνες της πρώην επικρατούσης εκκλησίας Ορθοδόξου εν Ρωσία απετάθησαν εις την ερυθρόν εξουσία, εις τους Μπολσεβίκους, με την ερώτηση «Δια τι διώκεται ο κλήρος?» Η ερυθρά εξουσία απήντησε «Διότι ο κλήρος υπηρετεί
την τσαρική εξουσία και παρουσιάζεται εχθρός της ερυθράς κομμουνιστικής εξουσίας και εχθρός του σοσιαλισμού. Οι παρουσιαστέντες ιερείς απήντησαν ότι ούτε είναι σύμφωνοι να εξυπηρετούν και την σοβιετική εξουσία, αρκεί μόνο να δώσουν σε αυτούς τα δικαιώματα εκείνα τα οποία είχαν και επί τσάρων. Η σοβιετική εξουσία τότε απήντησε ότι συμφωνεί να δώσει σε αυτούς οποιαδήποτε δικαιώματα, αλλά με τη συμφωνία να εργάζονται ούτε εις ωφέλειαν της ερυθράς αθέου εξουσίας και προσβλάβειν όλων των εχθρών της εξουσίας ταύτης και προς εξάλληψην και εξαφανισμών της χριστιανικής θρησκείας. Οι ιερείς της πρώην επικρατούσης εκκλησίας απήντησαν ότι εις όλα ταύτα συμφωνούσαν. Αμέσως λοιπόν μετά τούτο, εχωρίστησαν από του Πατριάρχου Μόσχας Τίχωνος και απετέλεσαν αφεαυτόν σύλλογον κοινωνίων την οποία ονόμασαν Ζώσαν Εκκλησίαν. Και δια της οδού ταύτης η εστολισμένη γυνή απεδείχθη πόρνη καθημένη επί του ερυθρού δράκοντος. Οι αντιπρόσωποι του Χριστού έκαμον συμμαχίαν με τους υπηρέτες του διαβόλου προς εξαφάνιση του χριστιανισμού. Η Ζώσα Εκκλησία εδημιούργησε σύνοδον. Είδε άθεος σοβιετική εξουσία την επεκύρωσε εις την ανωτέραν διοίκηση νυν γενικών πολιτικών γραφείων ή ΓΕΠΕΟΥ, τριάς δηλαδή επιτροπή εκ τριών αθέων δια να επικοινωνεί με την σύνοδον ή το υποχρεωμένη να εκπληρεί προθήμως να εκτελεί όλα τα έγγραφα και τα επιθυμίες των ερυθρών αθέων ή της σοβιετικής εξουσίας. Και το έργο της καταστροφής των χριστιανικών κοιμηλίων και ιερών του χριστιανισμού επήρε τον κατήφορον ως κοινός λέγομεν. Η τριάς των αθέων, παραδείγματος χάρη, εκφράζει την επιθυμία όπως όλα τα μοναστήρια κλείσωσαν. Η σύνοδος της Ζώσης Εκκλησίας παρακαλεί την σοβιετική εξουσία να κλείσει όλα τα μοναστήρια. Η εξουσία αυτή αμέσως προβαίνει στην εκτέλεση της αιτήσεως της Συνόδου. Άρχεται το κλείσιμο των μοναστηρίων, η απόλυση των μοναζόντων και μοναζουσών, τας εκκλησίας τας μεταβάλλουν εις νοσοκομεία, λέσχας, θέατρα κλπ. Θρήνη και οδυρμή και δάκρυα και γονγισμοί, φωνέ απελπισίας και κατάρα ακούονται εκ μέρους των πιστών. Η ερυθρά εξουσία ησύχως απήντησε «Ημείς εδώ δεν πτεώμεν». Η σύνοδό σας απαιτεί τούτο. Ημείς μόνον εκτελούμεν τας επιθυμίας της. Δια της αυτής λοιπόν οδού έκλεισαν πολλάς εκκλησίες, εφυλάκησαν, εξόρισαν εις βαρίας εργασίας, επιροβόλησαν χιλιάδες επισκόπων, ιερέων και απλών χριστιανών. Η Ζώσα Εκκλησία εισήγαγε πολλούς νεοτερισμούς. Εγγάμους ιερείς, προαγάγιους επισκόπους, εις τους εγχειρία ιερείς επιτρέπει δεύτερον γάμων, διατηρούντος με τα ταύτα των βαθμών της ιεροσύνης των. Έκαστος επίσκοπος και ιερεύς της Ζώσης Εκκλησίας είναι και πράκτορ και σπιούνος του εκτάκτου συμβουλίου ΓΕΠΕΟΥ ανωτέρα εξουσία και αναφέρουσιν ότι γνωρίζουσι και καταγγέλουσι πάντα ειδικών και ξένων ως της ήθελαν υπήκη εναντίον της σοβιετικής εξουσίας των αθέων κομμουνιστών κατά την επιθυμία της εξουσίας τάφης και εναντίον των εκκλησιαστικών κανόνων καθήρεσαν τον Πατριάρχη Τίχωνα και εστέρισαν αυτόν και αυτού του σχήματος του μοναχού και πόσους ούτι παρέδωκαν εις τους όνυχας
του Ερυθρού Δράκοντος εις μαρτύριον και θάνατον αδύνατον αριθμίσε. Όλα στα σεμοχαρίς πράξεις της σοβιετικής εξουσίας ιδώσε εκκλησία με παρεκκλήσεις επιδοκιμάζει και ευλογεί. Τους δε εχθρούς του Ερυθρού Όφεως καταράτε. Αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η διεφθαρμένη γηνή, η καθημένη επί του Ερυθρού Θηρίου, εικονίζει μόνον την ζώσαν εκκλησία της Μόσχας και τα μέλη αυτής της εκκλησίας. Όχι, τούτο πρέπει να εννοώμεν πολύ ευρύτερον. Υπό την πόρνη αυτήν εννοούνται όλοι γενικώς οι χριστιανοί, οι οποίοι όπου και αν είναι, αν και ούτε παραμένους οι χριστιανοί, εργάζονται δια την καταστροφή του χριστιανισμού και εις ωφέλειαν του ερυθρού θηρίου της αθεΐας, είτε λαϊκοί, είτε ιερείς, είτε επίσκοποι και μητροπολίτε και πατριάρχε και πάπε είναι ούτι. Τι ούτι ευρίσκονται και εν τη ιστορία και εις τα σημέρας ημών. Και άλλα πολλά. Τι να προσθέσουμε, αγαπητοί μου, σε αυτά? Τι να προσθέσουμε? Τα ακούσατε. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Ένα μόνο, ότι και εδώ στην Ελλάδα μας ήδη έχουμε κάνει αρχή. Και ο Θεός να ελεήσει. Τίποτα άλλο δεν λέει.